Καλημέρα. Σήμερα θα γυρίσω ένα βίντεο με την πολυσυζητημένη για φέτος μηχανή KTM 790 Adventure 2023. Θα αναλύσω την εμπειρία μου μαζί της στα 5.000 χιλιόμετρα που έχω κάνει μέχρι και σήμερα. Θα σας λύσω τυχόν απορίες, γιατί αρκετοί με έχετε ρωτήσει για το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει αρκετή ζήτηση από πέρυσι που βγήκε. Αν είναι ίδιο με το παλιό, αν βγάζει προβλήματα, αν είναι καλό στα ταξίδια και διάφορα άλλα. Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά, τα οποία είναι πολύ λίγα. Το πρώτο και βασικό που είδα από την πρώτη φορά που έκανα τεστ τη μηχανή είναι ότι ο καταλήτης που έχει σε αυτό το σημείο, που είναι ακριβώς δίπλα από τα πόδια, βγάζει αρκετή ζέστη και σε εξωτερική θερμοκρασία περίπου 25 βαθμούς και πάνω σε καιρικές συνθήκες, και έχω το οποίο έχω αντικαταστήσει με ένα Decat της Arrow. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο αν θέλετε να ακούσετε και τον ήχο, ο οποίος η θερμοκρασία έχει μειωθεί αρκετά, θα έλεγα. Έχει αλλάξει ο ήχος σίγουρα. Και επειδή με ρωτάτε και αρκετή, έχει αλλάξει και λίγο η απόδοση στα χαμηλά σε κάποια σημεία της μηχανής. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίνει, απλώς έχει μια διαφορά σίγουρα. Ένα αρνητικό ακόμα είναι η ένδειξη βενζίνη στο υπόλοιπο της, σε σχέση με αυτό που έχει μέσα το ντεπόζιτο. Δηλαδή μου έχει ανάψει ρεζέρβα και μου λέει περίπου 10 χιλιόμετρα, και αφού το γέμισα σίγουρα είχα και 3 λίτρα μέσα στο ντεπόζιτο. Εντάξει, αυτό είναι αν το μάθεις, βέβαια λίγο πολύ δεν σου είναι πρόβλημα. Θα είναι τώρα πτέσματα τα αρνητικά που λέω. Το βασικό που είδα και από την αρχή είναι η ποιότητα των πλαστικών, η βαφή συγκεκριμένα. Αν παρατηρήσετε εδώ, υπάρχουν αυτά εδώ και κάποια σημεία σαν αράχνες, δηλαδή που κάνει το χρώμα, το οποίο γίνεται με μια σχεδόν πολύ απλή κίνηση, αν πιέζει δηλαδή το δάχτυλο επάνω, γίνεται σχεδόν πολύ εύκολα οι χαρακές αυτές. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε. Θα το δείτε και ένα παράδειγμα στο αυτοκόλλητο, το πλαϊνό. Αυτές εδώ οι γραμμές, οι γρατζουνιές. Αυτές έχουν προέρθει από το παντελόνι που φοράγα την κορντούρα, όταν ήμουν εκτός δρόμου και ήμουν όρθιος. Στο πλάι το γόνατό μου ακούμπαγε εδώ. Στην άλλη πλευρά βέβαια δεν το έκανε, με το αποτέλεσμα να γίνει αυτό. Τώρα δεν ξέρω, έχω ακούσει σίγουρα ότι δεν είναι καλή ποιότητα στα πλαστικά. Δεν ξέρω με το προηγούμενο μοντέλο αν διέφερε αυτό. Ας πούμε τα μόνο αρνητικά είναι αυτά για εμένα. Και έχοντας τώρα 5.300 χιλιόμετρα, άλλο ένα τέσμα το θεωρώ, ένα αρνητικό θα το πω για τον λευγέ των ταχυτήτων, το οποίο μετά από ταξίδι περίπου 1.000 χιλιόμετρων στο γυρισμό κάποια στιγμή δεν μπορούσα να βρω καθόλου εύκολα την νεκρά. Δηλαδή χωρίς να έχω περάσει ούτε τη ρύθμιση του συμπλέκτη, ούτε το ρεγουλάτορο, ούτε αυτήν τη ρύθμιση που έχει για την μανέτα, δεν μπορούσα να βρω καθόλου εύκολα την νεκρά. Ήταν πολύ σκληρό, που ακόμα μετά από 300 χιλιόμετρα δεν έχω βγάλει άκρη, δεν έχω μιλήσει με το συνεργείο για αυτόν τον λόγο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν ήταν τη μεγάλη θερμοκρασία των λαδιών που δημιουργηθήκαν και μετά το ταξίδι έγινε αυτό. Αν θέλει αλλαγή από τώρα, συνιστάται αλλαγή με βάση την κατέμ τουλάχιστον τις 15.000 χιλιόμετρα.
στην Ελλάδα σου λένε προαιρετικά ένα ενδιάμεσο σέρβις, δηλαδή μετά από 6 στις 7.500 χιλιόμετρα. Εντάξει, θα το κοιτάξω, αυτό δεν έχω ακόμα εικόνα γιατί έχω ένα τέτοιο πρόβλημα. Τα θετικά της μηχανής από εργοστασιακής κατάστασης, έχει πολύ καλά φρένα τετραπίστωνα της KTM. Ακόμα και σε δικάβαλο με βαλίτσες φορτωμένος δεν είχα κανένα πρόβλημα, και στην εθνική με 130 και 150 χιλιόμετρα σε ταχύτητα. Η κατανάλωση είναι ανάλογα και πώς θα το πας. Σε εθνική 120-130 έχω μέση κάτω από τα 5 λίτρα, έως και 5 λίτρα θα έλεγα, με μικρή διαφορά θα πάει λίγο πιο πάνω. Σε επαρχιακούς έχω δει και 4,3 και 4,5. Έχω αλλάξει εξ αρχής τη σέλα την εργοστασιακή, επειδή ήταν ένας λόγος πιο χαμηλή για τον πίσω, για τον επιβάτη. Η πίσω δηλαδή σχέση με, με το οδηγού ήταν σχεδόν στο ίδιο ύψος. Αν και για το αφρόδες το δικό της που είχε, θεωρώ ότι ήταν μαλακό, αλλά για το τόσο μαλακό που ήταν θα μπορούσε να ήταν πιο άνετη. Σε κάποια σημεία με ενοχλούσε μετά από τα 100 χιλιόμετρα πορείας συνεχόμενης, κάπου εδώ. Επειδή δεν ξεροβυθιζόμουν μέσα και μ' ακούμπαγε η γωνία του αφρόδες, δεν γνωρίζω. Εντάξει, και με την ευκαιρία την έφτιαξα. Εντάξει, δεν έκανε και θαύματα, έτσι. Βελτιώθηκε λίγο σε κάποια σημεία, αλλά θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη. Οι αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις γενικώς, αν μηχανάκι είναι σφιχτό, το νιώθεις. Στο σύνολο, μπροστά και πίσω, δεν είναι ότι κοπανάει. Αλλά το νιώθεις λίγο σφιχτό, πιο λίγο σπόρο, επειδή εντάξει, η χρήση είναι μεικτή. Επειδή εμένα με ενοχλούσε με μικρή διαφορά, εντάξει, επειδή ένιωθα την απόσβεση λίγο έντονη στο πίσω μέρος, θα το πω και στα έξτρα αργότερα, έχω βάλει ένα ελαττήριο προοδευτικό της Hyper Pro, το οποίο είχε αρκετή διαφορά, που θεωρώ ότι μαζί με τα αντίστοιχα ελαττήρια τα μπροστινά θα είναι άλλο μηχανάκι. Δηλαδή η αγορά για το ελαττήριο και η αλλαγή της δηλαδή άξιζε με διαφορά. Η κάλυψη από τον αέρα είναι αρκετά καλή με τη ζελατίνα στην εργοστασιακή, η εργοστασιακή της δηλαδή ζελατίνα δεν ρυθμίζεται κάπως, αλλά με το ύψος μου που είμαι στο 1,80 δεν έχω κάποιο θέμα, δηλαδή οριακά με ενοχλεί και δεν με ενοχλεί κάποιες φορές ανάλογα και τον αέρα. Με ρωτάτε, αρκετοί με έχετε ρωτήσει, δηλαδή σίγουρα 10 άτομα και παραπάνω μου στέλνετε από τα βίντεο, από το Instagram, αν είναι καλό, αν έχει βγάλει προβλήματα. Επειδή εντάξει, δεν είναι και πολύ φημισμένα τα KTM γι' αυτό. Για το συγκεκριμένο μοντέλο έχουν ακουστεί κάποια του τύπου διαρροή από την φλάντζα του θερμοστάτη μπροστά. Είναι κοντά στην εξάτμιση, είναι κοντά στους λαιμούς και με αποτέλεσμα όταν χάνουν υγρά να καταλήγουν κάπου εδώ. Εμένα το συγκεκριμένο δεν το έχει βγάλει αυτό. Μπορεί να είναι ορισμένα αυτά που μπορεί να βγάζουν αυτό το ελάττωμα. Κάποιους φίλους που έχω είναι στις 7.000 περίπου που το έχει βγάλει αυτό. Εντάξει, με αποτέλεσμα δεν μένει απαραίτητα. Μπορεί να έχει διαρροή αν δεν είναι μεγάλη. Τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση δεν σε αφήνει. Άλλο ένα, ας πούμε και αυτό, πρόβλημα που μπορεί να βγάλει, έχω ακούσει για τη βαλβίδα του stop πίσω, και άλλη μία περίπτωση να έχει κλείσει η οθόνη εν κινήσει χωρίς βέβαια να έχει σβήσει το μηχανάκι και μετά απλά να έχει επανέλθει όταν το κλείσει και το ξανανοίξει. Εντάξει, για μένα αυτά είναι λίγο πτέσματα, με την έννοια ότι δεν θα σε αφήσει, δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Και το μόνο θεωρητικά που έχει βγάλει σε μένα είναι εδώ κάτω από την οθόνη, είναι η θύρα USB.
που μία φορά στους 6 μήνες τώρα την έχω χρησιμοποιήσει. Και όταν είμαι σε ταξίδι μου μύριζε κάτι και ήταν από εδώ, έβγαζε ελαφρώς λίγο καπνό στιγμιαία και μύριζε και φαίνονταν σαν κάτι να έχει λιώσει εσωτερικά χωρίς να έχει λιώσει το καπάκι του, δηλαδή το προστατευτικό, σαν να ήταν κάτι μέσα χωρίς να το χρησιμοποιώ αυτό, και ταυτόχρονα μου κάψε και την ασφάλεια στην ασφαλιοθήκη την αντίστοιχη. Δεν την άλλαξα γιατί που υπήρχε κάποιο πρόβλημα, σίγουρα θα δει ξανά και την επόμενη. Ήταν κάποιο λάτωμα, μου είπανε, την αλλάξανε στην εγγύηση, προφανώς δεν είχα κάποιο θέμα. Το ανταλλακτικό τύχαινε να υπήρχε. Είναι λίγο περίεργο, αλλά τύχαινε να υπήρχε στην Ελλάδα. Και μου το φτιάξανε σχεδόν άμεσα, θα έλεγα. Γενικώς την έχω ευχαριστηθεί αρκετά τη μηχανή, μπορείς να πας παντού, ας πούμε, εισαγωγικά δηλαδή. Με πλήρες φορτίο, με τριβάλιτσο, μόνος σου. Είναι παντός εδάφος η μηχανή. Τώρα επειδή απευθύνεται και στο εκτός δρόμου και έχει ένα λάστιχο, πολλοί το λένε 50-50, αλλά θεωρείται και μικρότερη χρήση στο εκτός δρόμου. Βέβαια, το έχω πάει και σε λάσπη και σε πέτρα και σε βατό χώμα όπως σε αυτό, το οποίο είναι πολύ καλό στο βατό χώμα και στην πέτρα μέχρι ένα σημείο, με την κατάλληλη βέβαια πίεση. Δεν είναι σχεδόν καθόλου καλό στη λάσπη. Στη λάσπη δηλαδή, εντάξει, αν δεν το πας λίγο γρήγορα ώστε να το περάσεις, να μην είσαι αρκετή ώρα, να το πω, στο σημείο που έχει λάσπη, επειδή δεν καθαρίζει και εύκολα το πέλμα, έχει πυκνές γραμμώσεις. Εντάξει, με αποτέλεσμα μια φορά είχα πέσει μέσα σε λάσπη, αλλά εντάξει, η φθορά του ήταν μόνο αυτή εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και αυτή εδώ στη ποδιά. Και επίσης βέβαια ήταν λίγο μάλλον ευαίσθητο από ό,τι φαίνεται, άφησε και αυτή τη γραμμή εδώ πέφτοντας, δηλαδή ακούμπησε το πλαστικό αυτό πέφτοντας στη λάσπη. Αυτά από τα αρνητικά και με τα θετικά. Γενικώς όσοι το σκέφτεστε όπως και εγώ, το πήρα εις γνώση μου, δηλαδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί οτιδήποτε να βγάλει, οποιοδήποτε μηχανάκι, αλλά πόσο μάλλον το συγκεκριμένο και σαν εταιρεία, θα έλεγα. Μην το σκέφτεστε, αν σας αρέσει το μηχανάκι προβείτε στην αγορά, γιατί είναι μηχανάκι, όπως είπα, μπορείς να πας παντού. Φορτωμένος ή όχι, δηλαδή πας σε σημεία που δεν μπορείς να πας με ένα ασφάλτινο όσο γίνεται μηχανάκι, δηλαδή ακόμα και τα 2 και 5 χιλιόμετρα σε χώμα μπορούν να σε πάνε σε πάρα πολύ ωραία μέρη. Μην το σκέφτεσαι, για μένα και είναι και προς τη τιμή του, σε 11.750 ευρώ. Και φέτος για το 24, πέρα από το 23, είχαν ορισμένα μοντέλα και Quickshifter δώρο. Τώρα το δίνουν και για τα μοντέλα το 24. Είναι μια συμφέρουσα επιλογή, γιατί είναι ακριβό το η λειτουργία του Quickshifter, η οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, περίπου στα 450 ευρώ, συμπλήν τώρα. Βοηθάει ακόμα και στο χώμα και στο εκτός δρόμου στην αρχή, όταν το είχα πριν σβήσει στα 1500 χιλιόμετρα όλες του λειτουργίες, τα ηλεκτρονικά, τα έξτρα. Βοήθαγε πάρα πολύ και επίσης δεν είναι ότι απαραίτητο είναι ένα σπόρο αξουάρ, δηλαδή άμα θες να πηγαίνεις γρήγορα χρησιμοποιείς μόνο Quickshifter. Βολεύει και αν είσαι μέσα στην πόλη για τις αλλαγές, γιατί είναι λίγο κουραστικό, και στο ταξίδι σίγουρα, αλλά επίσης και στο εκτός δρόμου όταν είσαι όρθιος, σου είναι πιο εύκολο να μην χρησιμοποιείς συμπλέκτη. Και τώρα θα σου πω και δύο λόγια για τα αξεσουάρ που έχω βάλει, που έχω φέρει στα μέτρα μου, θεωρώ, για μένα το μηχανάκι, από το εργοστασιακό κομμάτι που ήταν. Και δεν τα έχω βάλει απλά για να τα βάλω, τα βάλω γιατί τα χρησιμοποιώ. Το πρώτο που είχα βάλει ήταν το κεντρικό stand,
είναι της SW Motec. Έχουν 1-2 εταιρείες ακόμα που βγάζουν aftermarket stand. Έχει και η KTM δικό της. Γιατί ταυτόχρονα αν φορτώνεις, όπως έχω βάλει και τις πλαϊνές της SW Motec, βάσεις, βοηθάει καλύτερα το κεντρικό stand να το στηρίζεις. Οι οποίες συγκεκριμένες είναι αποσπόμενες σε 4 βίδες με μισή στροφή, με ένα ίσιο κατσαβίδι βγαίνουν όλο αυτό το κομμάτι εδώ μέχρι εδώ και το ίδιο και από την άλλη. Και το άλλο μισό τμήμα μένει πάνω στην πινακίδα βιδωμένο από πίσω. Το μόνο αρνητικό σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τώρα αν όλες οι κατασκευές των πλαϊνών είναι το ίδιο, αν και το ρύθμισε όσο γινότανε, εδώ το κομμάτι το προστατευτικό της εξάτμισης με το κάγκελο έχει κάποια σημεία επαφή. Σε μένα εντάξει πρακτικά έχει ακουμπήσει, έχει αφήσει ένα σημάδι, δεν ξέρω αν είναι σε όλα έτσι. Βάση για top case SW Motec πάλι, με τα αντίστοιχα για GV βαλίτσες, το οποίο το έχουν και οι πλαϊνές αυτό. Βάζεις δικούς adapters για GV ή της Motec πάλι, ανάλογα τι σακίδια θες να βάλεις. Τον Aaron Decato, όπως σας είπα, το βαρελάκι αυτό, τον καταργητή καταλύτη, που είναι 1 κιλό στο σύνολο και 3 είναι ο καταλύτης, οπότε κερδίζει και 2 κιλά, αλλά βέβαια με τα πρόσθετα που έχω βάλει stand και πλαϊνά, όλα αυτά τα έχω υπερβεί τη διαφορά. Ελαττήριο Hyper Pro προοδευτικό, το κόστος ήταν σχετικά οικονομικό, ήταν στα 130 ευρώ, για την διαφορά που έκανε αξίζει για εμένα και για τη χρήση που σας είπα ότι έχω κάνει. Φίλτρο DNA, φίλτρο αέρα έχω βάλει, είναι κάτω από τη σέλα τώρα, θα σας το δείξω αργότερα. Τη σέλα ανατομική, όπως σας είπα, έχω φτιάξει και στα δύο τμήματα, έχει φαρδίνει από εδώ και πίσω, βέβαια δεν είναι απαραίτητα άνετο το ότι έχει φαρδίνει, γιατί κάποιες φορές είναι ενοχλητικό και εδώ. Πίσω έχει σηκωθεί αρκετά σχέση με το εργοστασιακό που ήταν κάπου εδώ. Έχει φαρδίνει και πίσω. Δαχτυλίδι και σχαράκι της SW Motec. Και 8 με 10, αν θυμάμαι καλά, λίτρα είναι το τσαντάκι. Είναι το day pack της ίδιας εταιρείας. Έχω προσθέσει αποστάτηση τιμονιού, το οποίο η διαφορά ήταν εδώ το εργοστασιακό, είναι 3 εκατοστά και η οποία έχουμε και επιλογή, έχει μία τρύπα, άλλη μία μπροστά και άλλη μία στη μέση, η οποία είναι ήδη τώρα, να το φέρουμε στα μέτρα μας, δηλαδή φέρνεις είτε μπροστά είτε πιο πίσω. Εμένα στο μπροστά δεν με βόλευε, γιατί ήσουν λίγο πιο σπορ ερχόσουν μπροστά, το άφησε στο εργοστασιακό. Σηκώθηκε, μικρή αισθητή διαφορά σε ταξίδι που είσαι καθιστός. Η διαφορά είναι αρκετά πιο αισθητή όταν είσαι όρθιος. Δεν σκύβεις τόσο, έχεις πιο κοντά σε σένα το τιμόνι. Δηλαδή το κόστος ήταν περίπου ούτε 20 ευρώ από γνωστό μαγαζί, Κινέζο μάγαζο θα το πω. Αξίζει τα λεφτά δηλαδή η διαφορά αυτή. Έχω προσθέσει επίσης προστατευτικά καλαμιών της Κρίεγκα. Στο μόνο που βοηθάει είναι εδώ το πιανισμένο δεματικό επιπλέον, είναι με βέλκρο, με σκράτς. Άμα μπει σκόνη, μπαίνουν πάνω στις τσιμούχες επάνω, στις ξύστρες συγκεκριμένα. Και αν δεν το καθαρίσεις κιόλας, κάποια στιγμή, αν θα περάσει μέσα, μπορεί να έχει κάποια εισαγωγικά διαρροή και θέλει μετά καθάρισμα των καλαμιών, για αυτόν τον λόγο δηλαδή πιο πολύ πρακτικό. Και ένα αξισουάρ της KTM Power Parts, τα πέστη μου πλαισίου,
Αυτή ήταν η οικονομική, εντάξει, οικονομική, για τράπεζα δεν ήταν και οικονομική, ήταν περίπου στους 40 ευρώ. Αν και δεν χρειαζόταν προστατευτικό για την εξάτμιση επιπλέον. Θα ανοίξω και τη σέλα, σας δείξω το σημείο του φίλτρου αέρα, το οποίο βέβαια έχω και στο, έχω ανεβάσει στο YouTube αντίστοιχο βίντεο για την εγκατάστασή του. Εντάξει, ο χώρος η αλήθεια είναι ότι υστερεί έως και δεν υπάρχει. Μέρος για το βιβλιαράκι με τα χαρτιά του, τα εργαλεία. Και εδώ είναι το φίλτρο με δύο βίδες μόνο. Εντάξει, είναι αρκετά προσβάσιμο, πανεύκολο δηλαδή. Το σουτάκι των εργαλείων υπάρχει μέσα, με αντίστοιχο εργαλείο που μπορείς να τις λύσεις. Και άλλο ένα σημείο της σέλας. Τα δύο αυτά και αυτά εδώ, στο πάνω σημείο δηλαδή, γιατί κάθεται κάτω η μηχανή, ενώ τοποθετούνται εδώ, μπορείς να ρυθμίσεις στην σέλα το ύψος, το οποίο σου προσθέτει είτε σου κατεβάζει αντίστοιχα 2 εκατοστά. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα που είναι στο επάνω σημείο, εμφανισιακά βέβαια αφήνει αυτό εδώ το κενό. Και άμα πάει στο κάτω, αυτό ας πούμε ότι δεν υπάρχει το κενό. Ό,τι άλλη απορία έχετε μπορεί να μου στείλετε στο YouTube, στα σχόλια, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θα αφήσω και ένα link, την επωνυμία, στο προφίλ μου στο Instagram. Όποιος αν με ρωτήσει κάτι. Πάντως η μηχανή αξίζει. Όποιος το σκέφτεται δηλαδή και είναι οριακά να σου να την πάρει, για μένα αξίζει να την πάρει. Είναι ένα μηχανάκι που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με τις αντίστοιχες αλλαγές όποιον δεν τον ικανοποιούν. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.